Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι επαγγελματίες του κλάδου εστίασης και αναψυχής στο Ρέθυμνο. Τα μαγαζιά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Φανταστείτε ότι είμαστε πιο κάτω από πέρυσι, με ένα νούμερο σε κάποια 10, σε κάποια 20 και σε κάποια πολύ περισσότερο από πέρυσι, που πέρυσι ήταν μια υποτονική χρονιά. Ο μειωμένος τζίρος τους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, ενώ ακόμα και η κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων έχει εξελιχθεί κυριολεκτικά σε γολγοθά. Περισσότεροι των συναδέλφων έχουν τις περσινές τιμές που πέρυσι δεν τις είχαν αυξήσει. Mm-hmm. Παρόλο που έχουν μπει 3 αυξήσεις ΦΠΑ, έχουν μείνει οι τιμές εκεί που ήταν πρόπερσι, θα έλεγα. Με μια πολύ μικρή διαφοροποίηση σε ορισμένα είδη. Αυτό που σύν τα μενού των προσφορών κάποιων συναδέλφων που γίνεται, δεν είναι θέμα τιμών, είναι θέμα ότι δεν έχουν, εμένα προσωπικά μου δίνουν την αίσθηση ότι δεν έχουν το ενδιαφέρον για να κάτσουν στα μαγαζιά εστίασης. Που σημαίνει, όταν ο πελάτης περνάει 7,5 ώρα και μας δείχνει το στομάχι του, που σημαίνει ότι έχει φάει, πώς μπορώ να το αιτιολογήσω εγώ 7,5 ώρα να έχει φάει το dinner του? Σημαίνει ότι δεν θέλει, δεν ενδιαφέρεται να κάτσει. Αν και η κίνηση των τουριστών στην πόλη είναι ικανοποιητική, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις ταβέρνες και τα εστιατόρια. Οι καταστηματάρχες αποδίδουν το γεγονός αυτό στην πλήρη παροχή υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία, που όπως λένε έχει κάνει τους επισκέπτες αδιάφορους για το φαγητό. Δεν θα έλεγα ότι είναι λίγοι, η ποσότητα είναι ικανοποιητική. Το πρόβλημα είναι ότι στο χώρο το δικό μας, εστίασης, η κίνηση είναι περιορισμένη, διότι έχουν αυξηθεί περισσότερο τα προϊόντα all inclusive ή οι βραδιές που διοργανώνουν τα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να κρατάνε τον κόσμο μέσα. Θέσεις εργασίας χάνονται, επιχειρήσεις κλείνουν, ενώ το κλίμα δεν φαίνεται να ανατρέπεται σύντομα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να λένε χαρακτηριστικά πως η τυχόν αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% θα αποτελέσει ταφόπλακα για τα καταστήματά τους.